Συνεχίζεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς η ανέργεια του νέου διοικητηρίου του 24ου Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία της Τούμπας. Το έργο υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος, ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο υποανέγερση κτίριο βρέθηκε και ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο του έργου. Βρισκόμαστε στο εργοτάξιο του 24ου Σχολείου που ο Δήμος Λαρισαίων εργάζεται και διαμορφώνει στη συνοικία της Τούμπας. Πρόκειται για μια επιλογή των προηγούμενων ετών της προηγούμενης θητείας, η οποία πίσω της είχε τη συνεργασία με τους πολίτες της συνοικίας και την ανάγκη πλέον τα παιδιά της συγκεκριμένης συνοικίας να μην διαβαίνουν την οδό Καραμαλή για να πάνε στα απέναντι σχολεία, αλλά να δημιουργηθεί μια υποδομή σημαντική εδώ. Έτσι λοιπόν, με σχεδιασμό από το Δήμο και με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών, το έργο αυτό υλοποιείται με προϋπολογισμό πάνω από 4 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια 300.000 αν θυμάμαι καλά, και βρίσκεται σε ένα πολύ προχωρημένο στάδιο. Έχω την εντύπωση ότι με την καλή συνεργασία με τους εργολάβους και την επίβλεψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε τη δυνατότητα να εγκαινιάσουμε μια εξαιρετικά καλή δομή. Ένα 12θέσιο σχολείο με αίθουσες πληροφορικής, με βιβλιοθήκη, με τις κατάλληλες αίθουσες, με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που δίνει τη δυνατότητα στην εκπαίδευση να κάνει τη δουλειά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και βέβαια με τα παιδιά να έχουν δίπλα τους χώρους άνετους, την πλατεία και όλους τους χώρους άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης που μπορεί να έχουν τις υπόλοιπες ώρες πέραν των μαθημάτων. Σημειώνεται πως η ολοκλήρωση της ανέργειας του σχολείου από τον Δήμο Λαρισαίων θα δώσει οριστική λίστα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που διαμένουν στη συνοικία, αφού τα παιδιά τους θα πρέπει να διασχίσουν οδό Καραμαλή προκειμένου να φτάσουν στο σχολικό συγκρότημα της Χαραυγής όπου φοιτούν σήμερα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στελεχών τεχνικών υπηρεσιών, είναι πιθανό η ανέργεια του σχολείου να ολοκληρωθεί το επόμενο καλοκαίρι.